cheesecake δίχρωμο με φράουλες. Η προσθήκη της σοκολάτας σε αυτή την κρέμα δίνει πολύ ενδιαφέρουσα εμφάνιση και πού να δείτε γεύση. Τρίβουμε τα μπισκότα στον πολυκόφτη να γίνουν σκόνη και στο μεταξύ λιώνουμε το βούτυρο. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα βούτυρο φυσικό από 100% αγελαδινό φρέσκο γάλα χωρίς συντηρητικά. Στη συνέχεια ανακατεύουμε το λιωμένο βούτυρο με τετριμένα μπισκότα να φτιάξουμε ένα λασπόδες μείγμα. Παίρνουμε μια φόρμα με αποσπόμενο πάτο και μαγκώνουμε στη βάση της ένα κομμάτι από χαρτί ψεσίματος. Στρώνουμε πάνω του το μείγμα του μπισκότου που ετοιμάσαμε. Με την ανάποδη ενός κουταλιού το πατάμε να γίνει συμπαγές, να μην έχει πουθενά κενά. Το αφήνουμε στο ψυγείο όσο θα ετοιμάζουμε την κρέμα μας. Μουλιάζουμε τις ζελατίνες σε κρύο νερό να φουσκώσουν. Στο μεταξύ χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος. Θα χρησιμοποιήσουμε μια κρέμα γάλακτος με βελούδινη υφή που δένει υπέροχα στα γλυκά μας και προσφέρει ωραία γεύση. Με τη ζάχαρη και τις βανίλιες να γίνουν σαν τη γη. Προσθέτουμε το τυρί κρέμα, ένα τυρί χωρίς συντηρητικά που είναι κατάλληλο και για μαγειρική και για ζαχαροπλαστική και είναι υπέροχο στο ψωμί. Εξακολουθούμε το χτύπημα μέχρι να φρατέψει πολύ το μείγμα και να αρχίσει να πίζει. Βάζουμε τις φουσκωμένες ζελατίνες σε ένα μπρίκι και το βάζουμε στη φωτιά. Ανακατεύουμε με ένα κουταλάκι μέχρι να λιώσει το μείγμα. Ρίχνουμε λοιπόν τη λιωμένη ζελατίνη στο μίξερ και ξεκινάμε πάλι τη λειτουργία για μερικά λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί. Βάζουμε την κουβερτούρα να λιώσει σε μπεν μαρί ή στα μικροκύματα και την προσθέτουμε στην κρέμα, κάνοντας μερικές απαλές κυκλικές κινήσεις. Δεν θέλουμε να ενσωματωθεί πλήρως, γιατί θέλουμε να έχει νερά η κρέμα μας. Αδειάζουμε το μείγμα πάνω από το cheesecake και το ξαναβάζουμε στο ψυγείο για 6-8 ώρες μέχρι να σταθεροποιηθεί. Ετοιμάζουμε την επικάλυψη με τις φράουλες. Ετοιμάζουμε τις φράουλες, τις κόβουμε στα 2 ή στα 4 είναι μεγάλες και τις ρίχνουμε σε ένα κατσαρολάκι μαζί με τη ζάχαρη. Το βάζουμε σε μέτρια φωτιά. 10 λεπτά αφού πάρει βράση, ρίχνουμε και το corn flour διαλυμένο σε λίγο νερό. Ανακατεύουμε να πήξει το ζουμί της φράουλας και τραβάμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Όταν θέλουμε να σερβίρουμε, ξεφορμάρουμε προσεκτικά το cheesecake και το μεταφέρουμε σε πιατέλα σερβιρίσματος. Διακοσμούμε τις φράουλες και το cheesecake μας είναι έτοιμο για σερβίρισμα.